Σήμερα είναι μια όμορφη ημέρα, μια μέρα γιορτής για τους εθελοντές αιμοδότες σε όλο τον κόσμο. Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, ακριβώς όπως προείπατε, για να τιμήσουμε τους ανθρώπους εκείνους που προσφέροντας χαρίζουν ζωή σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ευτυχώς, κυρία Γεωργιανάκη, που παρά τις δυσκολίες, παρά του ό,τι αντιμετωπίζει ο καθένας στη δική μας την καθημερινότητα, στη δική του την καθημερινότητα, αυτό το μεγαλείο ψυχής δεν έχει λείψει και η αλληλεγγύη αυτή δεν έχει λείψει. Αυτό είναι αλήθεια, γι' αυτό και εμείς είμαστε πραγματικά περήφανοι, γιατί στην Κρήτη ένα παραπάνω οι εθελοντές αιμοδότες δίνουν σε τακτικό επίπεδο πια σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Περάσαμε την πανδημία χωρίς να έχουμε τις δραματικές ελλείψεις που παρουσίασαν άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως ξέρετε, και συνεχίζουμε με αμείωτους αριθμούς. Βέβαια, το καλοκαίρι πάντα η προσφορά είναι μειωμένη, γι' αυτό και συνεχώς θα βλέπετε αιμοδοσίες σε όλο τον νομό και σε όλο το νησί, προσπαθώντας ακριβώς να υπάρχει σταθερό απόθεμα τα νοσοκομεία της Κρήτης και να μην αναζητά κανείς αίμα την ώρα της ανάγκης, κάτι που δεοντολογικά, ξέρετε, μας ενοχλεί και είναι και ο στόχος να υπάρχει αίμα διαθέσιμο για όλους. Η κριτική, κάτι που έχετε πει πάρα πολλές φορές, τιμώντας με το λόγο σας όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν, οι κριτικοί οι οποίοι βοηθούν πραγματικά τον καθένα από εμάς σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που είπατε πριν από λίγο, δηλαδή τις ανάγκες σε άλλες περιοχές της χώρας, όπου και την προσφορά των κριτικών, γιατί το αίμα δεν πάει σε μια τράπεζα αίματος, αλλά δίνεται όπου υπάρχει βοήθεια. Έτσι, όπου υπάρχει μάλλον πράγματα. Ανάγκη, συγγνώμη. Ακριβώς. Βέβαια, οι ανάγκες στην Κρήτη είναι τόσο μεγάλες που λίγες είναι οι μονάδες εκείνες που θα δοθούν εκτός. Ωστόσο, αυτό γίνεται. Μην ξεχνούμε πως άνθρωποι και από την Κρήτη πολλές φορές χειρουργούνται ή κάνουν θεραπείες σε μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών. Ωστόσο, είναι εκείνη η αίσθηση των ανθρώπων από τον τόπο μας όταν δίνουν αίμα, που νιώθουν και αυτοί το ίδιο όμορφα. Και αυτό πραγματικά τους τιμά, τιμά όλους τους εθελοντές αιμοδότες και αιμοδότριες να είμαστε μια από τις πρώτες περιοχές στην Ελλάδα, και να σημειώσω όχι μόνο στην εθελοντική αιμοδοσία αλλά και στη δωρεά μυελού των οστών και στη δωρεά οργάνων, θεσμούς δηλαδή που δείχνουν ακριβώς τη γενναιότητα ψυχής των συντοπιτών μας, και πραγματικά εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και πολλές ευχές σε όλους τους αιμοδότες να είναι γεροί και δυνατοί και να συνεχίσουν να προσφέρουν. Κυρία Γεωργιανάκη, σε αυτό τη δύσκολη περίοδο που περάσαμε, την πολύ δύσκολη, αλλά και στη δύσκολη περίοδο που συνεχίζουμε να περνάμε, αλλά όχι με το ίδιο μέγεθος. Ήμασταν οι εθελοντές αιμοδότες, λέω εγώ, περισσότεροι ή λιγότεροι? Δηλαδή, μας φόβησε η πανδημία? Θα μπορέσω να πω τα εξής, ότι η αιμοδοσία άλλαξε λίγο ποιοτικά χαρακτηριστικά. Παρόλο που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα επίσημα στατιστικά στοιχεία, η αίσθησή μου είναι ότι δώσαν περισσότερο οι νεότεροι εθελοντές αιμοδότες, και αυτό ήταν φυσιολογικό γιατί οι μεγαλύτεροι σε κάποια φάση ήταν στο σπίτι. Επομένως, αυτό ήταν ένα κέρδος για την αιμοδοσία, ότι ήρθαν πολλά νέα παιδιά κοντά μας και στην αιμοδοσία γενικότερα. Υπήρξε όμως μια περίοδος που τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, όχι τόσο στην Κρήτη και στον νομό Ηρακλείου, αλλά γνωρίσαμε και ανακοινώθηκαν από τους αρμόδιους φορείς ελλείψεις μέχρι και μειώσεις μέχρι και 30%. Αυτά τα πράγματα ήταν πρωτόγνωρα, μπορεί να είχαμε και δεκαετίες να τα δούμε. Επομένως, ας μην κρίνουμε μόνο από το δικό μας τόπο, που έγινε μια υπερπροσπάθεια από όλους. Γενικά στη χώρα ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, και αυτό ανέδειξε κατά την δική μου γνώμη την άμεση ανάγκη να ενημερωθεί ο κόσμος για την τακτική εθελοντική αιμοδοσία και όχι για την αιμοδοσία όταν ακούσουμε
ένα συγγενή, ένα φίλο να χρειάζεται αίμα, όπου δηλαδή κοντολογείς, υπήρχαν σύλλογοι αιμοδοτών, υπήρχαν οργανωμένες προσπάθειες με τακτικούς εθελοντές αιμοδότες, εκεί τα πράγματα κύλησαν πιο ομαλά και αυτό φυσικά εξηγείται από το γεγονός ότι ο αιμοδότης που είναι ενημερωμένος και συνειδητοποιημένος καταλαβαίνετε ότι μπορεί πιο εύκολα να ξεπεράσει αυτό το πρώτο σοκ της πανδημίας, το φόβο και το άγχος και να αισθανθεί ότι η αιμοδοσία παραμένει ασφαλής, όπως και παραμένει φυσικά ασφαλής. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, δόξα τω Θεώ, όλη αυτή την περίοδο. Πάντα βέβαια με πολύ αυστηρή τήρηση των μέτρων και πολύ σεβασμό σε αυτά από τους εθελοντές αιμοδότες. Κύριε Γεωργιανάκη, να είστε όλοι δυνατοί, έτσι ώστε να συνεχίσετε αυτό το οποίο κάνετε. Σας ευχαριστούμε. Στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσουμε και τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους που πραγματικά είναι ένα κομμάτι όλης αυτής της προσπάθειας και φυσικά θα ξαναπώ χρόνια πολλά σε εθελοντές αιμοδότες, υπηρεσίες, φορείς, όλους τους ανθρώπους και συλλόγους που είναι δίπλα μας σε όλο το νησί, να είμαστε καλά και να γιορτάσουμε πραγματικά αυτή τη μέρα λέγοντας ένα μεγάλο μπράβο σε όλους.